Στήριξη στην Αλγερία, χώρα που συμμετέχει και στη διάσκεψη του Βερολίνου αναφορικά με την νομική ακυρότητα του τουρκο-λιβικού μνημονίου, βρήκε η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε τη χώρα. In Libya nowadays can claim legitimacy on being able to sign accords, agreements or representative agreements. Σκληρή κριτική στο State Department για αδράνεια στην κρίση της Λιβύης άσκησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ένας εκ των συμμάχων της ελληνικής πλευράς στην Ουάσιγκτον. Making this outrageous declaration that this strip that goes through international waters and actually lands of Greece, for example, as well as Cyprus. Why do we say all the parties when in fact we know there's a party here creating a real problem? That's Turkey. Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε υιοθετήσει για πρώτη φορά ψήφισμα που κάνει λόγο για μόνιμη εκεχηρία με μόνη αποχή αυτή της Ρωσίας. Την ίδια ώρα ο ΟΗΕ κατήγγελε παρεμπόδιση πτήσεων από δυνάμεις του Χαφτάρ με εκπρόσωπο του Λιβικού Εθνικού Στρατού να το διαψεύδει. من القائد العسكري او الحاكم العسكري التركي في طرابلس. Παρά το ψήφισμα του ΟΗΕ πάντως στη Λιβύη οι μάχες μένονται, ενώ ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο συναντήθηκε χθες με τον Σαράζ στην Τρίπολη και σήμερα με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη.